Μικρές απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, εντυπωσιακή άνοδο του Πασόκ και ελεύθερη πτώση για το ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν οι κάλπες στις 25 Ιουνίου στο Ρέθυμνο για τα τρία πρώτα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η Νέα Δημοκρατία έχασε 2.060 ψήφους συγκριτικά με το αποτέλεσμα του Μαΐου, συγκεντρώνοντας τώρα 16.032 ψήφους και ποσοστό 36,67%, ενώ το Πασόκ από τις 216 ψήφους διαφορά που είχε με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Μαΐου, τώρα αύξησε τα ποσοστά του κατά 4 μονάδες, διευρύνοντας τη διαφορά στις 3.060 ψήφους και έτσι αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη με 25,71% και 11.242 ψήφους. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην τρίτη θέση στο Ρέθυμνο με 8.182 ψήφους και ποσοστό 18,71%. Έτσι, για έκτη συνεχή φορά, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί στα έδρανα της Βουλής, ενώ ο Μανώλης Χνάρης από το Πασόκ, που πήρε και με διαφορά την έδρα από τον Ανδρέα Ξανθό, θα ορκιστεί για δεύτερη φορά βουλευτής Ρεθύμνου. Μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά, διότι όπως έχει πει και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχουμε καθόλου χρόνο να χάσουμε και να μην αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία είναι πολλά, βεβαίως και τα εθνικά ζητήματα, και είμαι βέβαιος ότι και η νέα τετραετία θα είναι μια τετραετία παραγωγική για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Έχουμε χρέος και ευθύνη από αύριο το πρωί για μια ισχυρή, προοδευτική και ρεαλιστική αντιπολίτευση απέναντι στην αυτοδυναμία του κυρίου Μητσοτάκη για μια κοινωνία με κοινωνική συνοχή. Η απώλεια και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του νομού ήταν, νομίζω, αποτέλεσμα αυτής της συνολικής ανατροπής και υποχώρησης των εκλογικών ποσοστών πανελλαδικά. Μικρή μείωση των ποσοστών του κατέγραψε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που από το 4,44% το Μάιο τώρα συγκέντρωσε 4,10%. Πέμπτο κόμμα στο Ρέθυμνο αναδείχθηκαν οι Σπαρτιάτες, που άγγιξαν το 2,99%, και έπεται η Νίκη με 2,77% έναντι 2,46% που συγκέντρωσε το Μάιο. Μικρή ενίσχυση της δύναμής της κατέγραψε και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,63% έναντι 2,41% το Μάιο, ενώ ενισχυμένη εμφανίζεται και η Ελληνική Λύση με 2,17% συγκριτικά με το 2,1% του Μαΐου. Δεν μας προβληματίζουν καθόλου. Αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν να έχει μια ισχυρή αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα άλλα θα τα δούμε τώρα στην πορεία, αλλά δεν με προβληματίζει. Σε αυτό το οποίο που διαμορφώνεται, δεν μπορεί να είναι χαρούμενος κανένας προοδευτικός πολίτης. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν το μεγαλύτερο κόμμα του προοδευτικού χώρου, δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. Εντυπωσιακά όμως είναι τα ποσοστά των τριών πρώτων κομμάτων στους 5 δήμους του Ρεθύμνου, όπου ξεχωρίζει η απόλυτη κυριαρχία του Πασόκ στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 42,44%, και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 35,04%, ενώ ειδικά για τα Ζωνιανά ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν πρώτο το Μάιο, τώρα είναι τρίτος. Στο Δήμο Ανογείων πρώτη δύναμη παραμένει η Νέα Δημοκρατία με 38,74% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 28,35%. Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία με 35,61% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 24,23%. Στο Δήμο Αμαρίου η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε ποσοστό 38,76% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 28,54%. Και τέλος, στο Δήμο Ρεθύμνου πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία με 36,94% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 20,27%. Έχουμε αίσθηση της ευθύνης και θέλω να γνωρίζουν οι Ρεθυμιώτες και οι Ρεθυμιώτισσες ότι το Ρέθυμνο πλέον θα έχει μια δυνατή φωνή στη Βουλή των Ελλήνων.